Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο 7ο Q&A βίντεο, το οποίο θα το κάνουμε indoor, όχι στο γκαράζ γιατί έχει λίγο κρύο μιας και χιόνισε σήμερα. Σοφό κρύο. Λοιπόν, και ξεκινάω γρήγορα με τις ερωτήσεις σας, οι οποίες είναι πάρα πολλές πάλι. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις περισσότερες. Λοιπόν, Mr. Drift, γεια σας, έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Ένα, από τι βγαίνει το Mr. Alzakar? Δεν έχω καταλάβει καλά τι παίζει με τα Silvia και τα SX. Το Mr. Alzakar βγαίνει από το όνομά μου, Alberto Zakar, και ούτε εγώ έχω καταλάβει τι εννοείς, τι παίζει με τα Silvia και τα SX. Τέτοια αυτοκίνητα είναι. Α, τι διαφορά έχουνε. Ναι, τέτοια αυτοκίνητα είναι ολίγες, δεν έχουν καμία διαφορά. Wikipedia, γιατί αλλιώς θα μας πάρει πολύ ώρα να το εξηγήσω. Κωνσταντίνο Σεφ, παιδιά καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω τον Άχη τι χρειάζεται για να κάνω swap 1,8 VVTAF κινητήρα από μια τα MK2 σε μια τα MK1,5, δηλαδή εκτός από κινητήρα. Αξίζει αν βρω να βάλω το εξάρι κυβότιο ή το πεντάρι από RX7FD. Από ημιαξόνια και διαφορικά, τι προτείνεις από τη στιγμή που στο MK1 δεν τοποθετούνταν αυτός ο κινητήρας, θα χρειαστώ άγραφο. Συγγνώμη να σας κόλλησα, καλή συνέχεια παιδιά και ευχαριστώ προκαταβολικά. Ωραία, κάτσε να πάρουμε με τη σειρά. Τι θέλει να κάνει ακριβώς, να το κάνει το Άγγελ Νολίγης? Όχι, θέλει να βάλει το κυβότιο από το... Ναι, θέλει να βάλει μοτέρ κινητήρα από MK2 σε MK1. Ωραία. Ναι, δεν νομίζω να είναι κάτι δύσκολο στη μετατροπή, αρκεί να βρεις όλα τα πράγματα, να τα μαζέψεις όλα. Και αν θυμάμαι καλά, ταιριάζουν όλα. Τώρα για το σασμάρ, ανάλογα τι θέλεις να κάνεις και πόσο άλογα θες να πας, αν θες να τουρμπίσεις, αν θες να μείνει ατμοσφαιρικό. Για μένα να πάρεις όλα τα πράγματα από το MK2 και να τα βάλεις στο MK1. Αυτό να κάνεις. Κωνσταντίνος Τζόκερ, το τραγούδι στην αρχή πώς λέγεται? Δεν θυμάμαι, φίλε. Πέτρος Πι, πού βρίσκεται τόσα λεφτά? Έλα, ναι. Σε ένα πηγάδι εκεί κοντά στο χωριό του Άκη, βρήκαμε ένα σαντούκι με λίρες τεράστιο. Καλά θα ήταν. Μάκης Ιωακιμίδης, τα ιδανικά άλογα για αμάξι να το έχεις για βόλτα, όχι μαμά. 300. Ναι, 300 είναι. 300 άλογα είναι ότι πρέπει. Τσούναρος 2117, ατμόσφαιρα ή τούρμπο και γιατί? Τούρμπο. Γιατί? Έτσι πρέπει. Ρητορική ερώτηση, φαντάζομαι. Όχι, τούρμπο, καμία σχέση με το άλλο. Άλεξ Τσίβο, θα έρθετε στο Motor Festival στο ΟΑΚΑ? Μήρθαμε. Όχι, είναι για το επόμενο μάλλον. Λογικά θα έρθουμε. Λογικά, μιλώντας πάντα. Inside Gaming TV, πώς και δεν ήσασταν στο Gymkhana Grid το 2016? Λόγω υποχρεώνωσης δεν μπορέσαμε να πούμε. Καλά, είχαμε κάποιες άλλες δουλειές. Και δεν μπορέσαμε. Δεν με ενδιαφέρει πολύ το Gymkhana σαν. Εγώ πάντως, αν ξαναγίνει, θα πάω. Α, για την εμπειρία και μόνο. Ναι. Ο ίδιος επίσης ρωτάει, σχολή drift, από τους πρώτους θα ερχόμουν. Α, έχει απαντήσει άλλη ερώτηση που κάνουμε. Ναι. Ωραία. Ένας ακόμα. Πάνος Κάτς, γεια σας μάγκες, σας βλέπω σχεδόν από τότε που ξεκινήσατε και σας θαυμάζω για τη δουλειά σας. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω γνώμη για Nissan 350Z σαν πρώτο αμάξι. Επίσης, τι πιστεύετε ότι είναι καλύτερο, ένα 350Z ή ένα TAFTAFES? Θέλω ένα κυρίως δυνατό για βόλτα. Εσείς μου προτείνετε κάποιο από τα δύο ή κάποιο άλλο? Συνεχίζετε την καλή δουλειά. 350Z αδαγκωτό σε σχέση με τα δύο, μόνο και μόνο γιατί είναι Nissan και πισωκίνητο. Τώρα για πρώτο αμάξι. Καλό είναι, φίλε, αλλά εντάξει, το TAFTAFES είναι αυτοκινητά, αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικά αυτοκίνητα. Το TAFTAFES βελτιώνεται πολύ πιο εύκολα, παίρνει πάρα πολλά άλογα με πολύ λίγη βελτίωση. Το 350Z δεν βελτιώνεται πολύ εύκολα δυστυχώς ο κινητήρας του, και εγώ 350Z θα παίρνω και θα το βάζω super motor. Γιάβα, τι γνώμη έχετε για BMW Z3 με Mi 44 V19 motor για turbo ή δεν αξίζει? Ωραίο αυτοκίνητο Z3, και ο Mi 44 νομίζω τουρμπίζει αρκετά εύκολα, οπότε αξίζει. Τουρμπίζει. Αλλά καλή δουλειά, έτσι, προσεκτικά. Άρενς, γνώμη για S3 18 και επίσης πόσα λίτρα ανά 100 βγάζετε περίπου με τα Silvia? Ωραίο το S3, το 18, πολύ μάχημο αυτοκίνητο. Πόσα λίτρα ανά 100 βγάζουμε περίπου με τα Silvia? Να καίνει γύρω στο 12. Γύρω στα 12 λίτρα και το δικό μου το 14, το φουλτάδικο. Βέβαια, εξαρτάται και πώς το πηγαίνεις, έτσι. Λοιπόν, Δημήτρης Κατραλής, ποια είναι η καλύτερη πίστα που έχετε τρέξει με τα αμάξια σας? Προσωπικά οι Σέρες. Προσωπικά τα Μέγαρα, γιατί δεν έχω τρέξει ακόμα Σέρες. Και τα Μέγαρα, πολύ ωραία πίστα. Αξίζει να αγοράσω το JMR2 δεξιοτήμονο και απλώς να το κάνω tuning? Γιατί να μην το αγοράσεις αριστεροτήμονο και απλώς να το κάνεις tuning? Ανάλογα, αν έχει βρει λογικά τα πιο παλιά τα MR2, όχι τα τελευταία γενιά, είναι πιο οικονομικά στην Αγγλία γι' αυτό. Τα pop-up, όπως ένας λέει εδώ, BMW Mi 2 LSI κάτω παύλα GR. Δύο ερωτήσεις έχω, τι άποψη έχετε για BMW Mi 2, Mi 2 ή RS3? Mi 2 ρε φίλε. Κι εγώ Mi 2. Αντώνη Σίλβια, πες ότι έχω π.χ. ένα Supra και θέλω να βάλω πάνω SR20 motor.
Σούπρα. Δεν το λέω αυτό. Γιατί άμα έχει Σούπρα, δεν θα βάλει σε σάρι κοσμοτέρ. Μόνο ανώμαλος θα το έκανε. Το καταλαβαίνει κιόλας. Μπορώ να το δηλώσω το αμάξι με αυτό το μοτέρ. S20 από το Jay-Z, ή για να δηλώσει μια μετατροπή πρέπει να είναι από ίδια μάρκα το μοτέρ. Π.χ. 2,5 λίτρο από 1,8. Ναι, σωστά τα λέγει. Πρέπει να βγαίνει το αυτοκίνητο που θα. Να έβγαινε με αυτό το αυτοκίνητο για να μπορεί να το δηλώσει. Ντένις, ζήσεις. Τι μπορώ να κάνω σε ένα Citroën σε 4 2007 1,4 16 για να το βελτιώσω? Συνεχίστε έτσι, μάγκες. Πολύ καλή δουλειά. Δυστυχώς τα περιθώρια βελτίωση είναι πολύ λίγα. Φίλε μου, καλύτερα να πάρει κάτι πιο κατασκευαστικά. Μπορεί να το πουλήσει και να πάρει άλλο αμάξι. Μην ασχοληθεί, δηλαδή δεν αξίζει. Ταξιάρχη Καλαρίτη. Γνώμη για το Toyota Starlet Glanza. Το προτείνεται για πρώτο αυτοκίνητο. Ωραίο αυτοκίνητο. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Αν και προ το αυτοκίνητο είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει. Jones 13. Μπορεί να τριφτάρει αν έχει υδραυλικό τιμόνι. Τι μετατροπή κάνατε στα δικά σα χειρόφρενα πριν βάλετε υδραυλικά? Όλα τα αυτοκίνητα πλέον έχουν υδραυλικό τιμόνι. Και εννοείται ότι είναι καλύτερα να έχει υδραυλικό τιμόνι, που είναι χειρόφρενο. Δεν ξέρω. Τι μετατροπή κάνατε στα δικά σα χειρόφρενα πριν βάλετε υδραυλικά? Εγώ έχω κρατήσει το μανίσιο χειρόφρενο στο S13 με ένα κουμπί για να το κάνω fly off, αυτό χρησιμοποιώ. Ο Άκης και ο Αντώνης έχουν υδραυλικά χειρόφρενα. Νίκος Μαθιουδάκης, καλησπέρα και καλή χρονιά από Κρήτη. Έχετε σκεφτεί να πάτε ταξίδι στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στην Εμπίσου, έχοντας ένα budget για αγορά ενός αυτοκινήτου στην πίστα και να ντριφτάρετε εκεί, ξέροντας τις παροχές της πίστας κλπ. Ελπίζω αργά ή γρήγορα να τα πούμε από κοντά. Πίσω μόνο τρίτη κτλ. Εννοείται, ρε φίλε. Καλή φάση ήταν. Νίκο, εσύ ανέλησες ένα μακρινό μας όνειρο μέσα στην ερώτησή σου. Έπεσες πάρα πολύ μέσα. Υπάρχει στο μυαλό μας και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να το καταφέρουμε αυτό. Και σίγουρα θα τα πούμε από κοντά, γιατί φέτος μάλλον θα έρθουμε Κρήτη. Χρυσορτίκη. Honda Civic 1.4 του 99-2000 ή BMW Y36 για πρώτο αυτοκίνητο και τα δύο είναι τρίθυρα. BMW Y36. Mike Καρπούζας. Στο νέο project που κάνετε με το αμάξι με RB25 το μοτέρ το είχε ή εσείς το βάλατε? Συνεχίστε με πιο πολλά βίντεο μόνο τρίτη. Δεν το είχε, δεν το βάλαμε ακόμα, αλλά θα μπει σύντομα. Δεν έβγαινε το S13 με RB, παιδιά. Είναι μετατροπή. Παύλος Ευθυμιάδης. Έχω ένα Y36-316. Πόσο θα μου κοστίσει μια πλήρης μετατροπή σε 325? Εκτός από μοτέρ, τι άλλο θα χρειαστεί? Μοτέρ σασμάν και ένα διαφορετικό. Δεν χρειάζεται. Ταιριάζει το σασμάν το 16. Ένα βάλει το 16 ανάλογα γιατί προοπτικές έχεις. Αν θες να είναι κάτι πιο ενισχυμένο, το σίγουρα, είναι πιο ενισχυμένο. Σίγουρα θα χρειαστείς μοτέρ πλεξούδα εγκέφαλο. Αν το μοτέρ που θα πάρεις είναι από 5 BMW, θα χρειαστεί κάρτερ από 36-25, γιατί δεν μπαίνει, από ό,τι ξέρω. Έμαστε. Και ψηλά πράγματα. Εύκολα μπαίνει, πολύ εύκολα, μη σε αφήνει. Σίμος Στάιν. Γεια σας παιδιά, συγχαρητήρια για την καλή δουλειά. Αξίζει για πρώτο αμάξι ένα Evo 9. Μάκα μας βλέπουνε. Εννοείται, φίλε. Σαν σου λέει, αξίζει να πάρω ένα όπλο τετρακίνητο για πρώτο αμάξι. Μπορεί να είναι ως ένα βαθμό οικονομικό. Όχι. Όχι, οικονομικό δεν είναι. Σε κανένα βαθμό. Αγορά από εσωτερικό ή εξωτερικό? Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζει την καλή δουλειά. Από εσωτερικό. Στέλιος Γκαϊτατζής. Αξίζει με οπτροπή SR20D της RX7 MK2 ή ένα κατασκευή του Βάνκελ? Ποιο νομίζετε ότι θα κοστίσει λιγότερο? SR20D. Άλκης Μιλίτσης. Καλησπέρα παιδες, καλή χρονιά να έχουμε. Έχω ένα Y46 Compact 143 άλογα. Αξίζει να ασχοληθώ ή όχι, και αν ναι, τι πρέπει να κάνω? Κοίτα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ειδικά όσον αφορά τα BMW. Καλά, θα ήταν μια βάση κοντά στα 200 άλογα, δηλαδή τα 2,5 λίτρα του κινητήρε, για να μπορεί να το απολαμβάνει και πιο ωραία και να είναι και πιο εύκολο στην οδήγηση. Μαρία Αντωνάκη, αξίζει μεταχειρισμένο τριφτάμαξο έτοιμο στημένο? Φυσικά και αξίζει. Γλιτώνει συνήθω αρκετά λεφτά και. Πολύ πονοκέφαλο. Ναι. Όπι, σύλλεο και κλαίω, ακόμα. Παιδιά, για ένα Mazda RX8, τι μετατροπή θα προτείνατε σε κινητήρα? Και εννοείται το αυτοκίνητο να είναι πλήρως λειτουργικό για καθημερινή χρήση και να δουλεύουν τα πάντα παντού. SR20D, το κόστος της μετατροπής και τι θα χρειαστεί? Μόνο τρίτη αλλαγή. SR20D, γύρω στα 4.000. Ίσως καλύτερα ένα Jay-Z. Νομίζω μπαίνει. Έχω διαβάσει ότι μπαίνει πιο εύκολα. Ψάξτε το λίγο καλύτερα κι εσύ. Και σίγουρα έχουν κάνει πάρα πολλά. Γιώργος Θεοδωρόπουλος, γνώμη για Mustang GT, τι αναβάθμιση μπορεί να πάρει μέχρι 3-4 χιλιάρικα? Δεν ξέρω καν τι μοτέρ έχει το Mustang GT. Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Νομίζω αυτό φοράει το small block. Αυτά που έχουν στην Ελλάδα τα τελευταία. Δεν ξέρω το τι μοτέρ εννοεί.
Μας πιάνει αδιάβαστος εδώ πέρα. Θα το ψάξουμε όμως και θα σου απαντήσουμε στο επόμενο Q&A. 34.000 βάζει σαν ρίκος πάντως, να ξέρεις. Κοσμάς, μπράβο παιδιά, είστε φοβεροί. Μια ερώτηση στον Άκη. Ασχολείσαι με VAG και συγκεκριμένα με diesel? Πάρα πολύ και μου αρέσουν τα diesel. Love bikes, τι λέτε για drift 350Z? Like. Ζόχαν Γκέο, έχω ένα Y36 τετράπορτο. Αν το τουρμπίσω, θα μπορώ να κάνω drift με το μαμά τον κινητήρα? Επίσης, θα μπορώ να κάνω drift επειδή είναι τετράπορτο? Θα μπορείς να κάνεις drift εννοείται επειδή είναι τετράπορτο, δεν παίζει κανένα μα κανένα ρόλο. Ίσα ίσα που τα τετράπορτα 36R είναι και ένα τι ελαφρύτερα από τα δίπορτα. Άμα το τουρμπίσεις το 18R AS, πολύ καλό. Καλό είναι για να το τουρμπίσεις. Άμα έχει το 16R, μην το κάνεις καλύτερα. Love bikes πάλι, χρησιμοποιείτε μονό ή διπλό τουρμπο? Μόνο τουρμπο. Μόνο. Βούλα Βενιέρη, γνώμη για Impreza EJ15 για πρώτο αμάξι και αν αξίζει να κάνω swap με EJ20 και EJ25. EJ20, λέω εγώ. Και αξίζει, ναι. Ναι, πολύ ωραία τα Impreza, μου αρέσουν. Αντώνης Μάγκας, εγώ θα ερχόμουν στη σχολή σας. Άλλος ένας. Μήπως θα το σκεφτούμε σοβαρά τελικά. Κώστα Sound, ποια είναι η γνώμη σας για Opel Ascona? Πάλι αυτοκίνητο, εντάξει, πισωκίνητο, φτιάχνεται εύκολα με ένα δίλητρο από καλύμπρα, θα είναι μια χαρά. Δημήτρης M, τι αμάξι θα προτείνατε για πρώτο αυτοκίνητο για απλή χρήση ως 4-5 χιλιάρικα, κατά προτίμηση πισωκίνητο και γνώμη για Hyundai Coupé? S13 ή κάποιο 36R, βέβαια, θα ήταν μια χαρά. Ναι, με 4-5 χιλιάρικα ωριακά μπορείς να πάρεις και S13, ναι. Θα θέλεις μαζέματα σίγουρα, αλλά ναι, μπορείς να πάρεις κάτι άμα σ' αρέσει. Τώρα Hyundai Coupé, εντάξει, καλό αυτοκινητάκι, αλλά ναι, μέχρι εκεί. Αλλά. Γιάννης Παπακοσμάς, χαίρετε παιδιά, τι γνώμη έχετε για Alfa Romeo 156? Εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Ωραία το κινητάκι. Drift King Kingdom, θα έρθετε Κρήτη, περιμένω. Θα έρθουμε μάλλον, θα μας περιμένετε. Κωνσταντίνος Αραπίτσας, το MX5 για πρώτο αυτοκίνητο είναι καλό, συνεχίζει την καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλό είναι το MX5 για πρώτο αυτοκίνητο. Drift Monkey, ένα RX8 με ρότορα για πρώτο drift car είναι καλό? Προβληματικοί οι ρότορες γενικότερα και πολύ ευπαθείς σαν κινητήρες. Θέλει προσοχή στο πώς θα το φτιάξεις. Καλό είναι. Αν το έχεις, ναι. Φώτης Καρ, πόσο άλογο είναι το αυτοκίνητο του Αλμπέρτο? Το αυτοκίνητό μου είναι γύρω στα 400 άλογα στο 1-2. Charger Dodgeacas. Άποψη για Dodge Charger, Hellcat και Demon? Εγώ Hellcat προτιμώ. Εγώ δεν έχω άποψη, φίλε, ούτε καν τα... Δεν έχω καμία... Δεν έχω γνώμη. Δεν με ενδιαφέρει. Παναγιώτης Διαμάντης, γνώμη για Seat Cupra και γενικά για Group VAG μπορεί να ντριφτάρει? Αν ναι, με πόσα άλογα και τι κινητήρα? Συνεχίζει το βίντεο και την καλή δουλειά. Μάλλον τα μπέρδεψε λίγο ο φίλος μας. Χρειάζεται πίσω κίνητο αυτοκίνητο για να ντριφτάρεις, είναι η βάση στο drift. By the way, ωραία τα κούπρα και δυνατά. Βασίλης Μουζ, ποια είναι η διαφορά του external και της Castrol και σε ποια περίπτωση τα χρησιμοποιούμε? Και μπράβο για το υπέροχο βίντεο σας. Θα δεις το επόμενο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, που εξηγώ τι ακριβώς κάνει το external. Σκάστρα σε άλλο επεισόδιο. The Diver Agent, γνώμη για τα δίλητρα TFSI μοτέρ της Audi? Μοτέρ Άγγλες. Καλά είναι, ναι, πολύ καλά. Πολύ βελτιώσιμο. Στάθης Μπλαδέμης, καλησπέρα και συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε, συνεχίστε έτσι. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα αγαπητά σε όλους μας RX8 με κινητήρα Vankel δεν έχουν αποδειχθεί πολύ αξιόπιστα αλλά και καθόλου οικονομικά. Τι μετατροπή κινητήρα θα μπορούσε να γίνει με το μικρότερο δυνατό κόστος και το προτινόμενο μοτέρ να είναι συμβατό με το σασμό του RX8 με πατέντα φυσικά? Το είπαμε και πιο πάνω, SR20 ή JZ. Μανώλης Δρουλίσκος, παιδιά καλησπέρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που ίσως να έχει ξαναπαντηθεί. Το external είναι αυτό που λέμε η σκάστρα? Δες και εσύ το επόμενο επεισόδιο και θα καταλάβεις τι ακριβώς είναι το external. Δεν είναι τα ίδια πράγματα, κάνουν εντελώς διαφορετική δουλειά. Gregory GS, πώς γίνεται μερικά τετρακίνητα αυτοκίνητα όπως η Μπρέζα και Εύω να τα κάνουν πισωκίνητα και να πηγαίνουν για drift? Ακριβώς, τα κάνουν πισωκίνητα. Όταν υπάρχει βάση και υπάρχει ο πίσω άξονας και έχει μετάδοση πίσω, είναι πιο εύκολο από ότι ένα μπροστινό κίνητο και να το κάνεις πισωκίνητο. Φώτης Καρ, κάνετε πατήματα? Κάτι κάνουμε κι εμείς. Κάνουμε πατήματα. Πού και πού. Greek Gameplay, παιδιά, μπορείτε να μου πείτε πώς μπορώ να ανεβάσω άλογα σε ένα BMW 318 IS με σχετικά μικρό budget για να το κάνω παιχνιδιάρικο? Turbo. Turbo. Δημήτρης Παπάς, θα πουλούσατε όλοι σας τα καθημερινά για να κυκλοφορείτε όλοι μαζί με ένα Nissan GTR 2017 Nismo? Μόνο Nissan, ρε.
Δηλαδή να πουλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Πόσα άτομα κυκλοφορούμε με ένα αμάξι. Λοιπόν, το παίρνω γόμα είναι Δευτέρα, Τετάρτη. Το παίρνει εσύ Τρίτη, Πέμπτη. Εγώ σε από τον κύριο που το θέλω. Σαν να μην πάρω το εσύ, δεν με νοιάζει. Εντάξει. Δεν ξέρουμε αυτά. Τα λεφτά να το πάρουμε. Το μήνυμα και όλο συγκεκριμένο. Αποστόλης γραμμένος. Σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο που θέλω να αναβαθμίσω σε ένα επίπεδο, τι φίλτρο να βάλω, πρόγραμμα και εξάτμιση, σε μάρκα εννοώ, και εξάτμιση θέλει από χταπόδι μέχρι το τέλος, και για ρέμους τι γνώμη έχετε? Δεν χρειάζεται να πληρώσεις επώνυμα προϊόντα, θα πας ένα καλό εξάτμισσα και θα κάνεις μια σωστή εξάτμιση ατμοσφαιρικό. Τώρα για τα φίλτρα, εξάτμιση. Φίλτρο ένα καπανί είναι... Ναι, δεν χρειάζεται να είναι κάποιο, απλά να μην είναι κινέζικο. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά κακά από αυτά. Φίδης DJI μπράντα μου, τύπο σωστά. Έχω μια BMW 316Y46. Τι μπορώ να κάνω για να τη βελτιώσω, εκτός να του βάλω ένα μοτέρ μεγαλύτερο κυβισμού? Συνεχίζει την καλή σας δουλειά. Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς να αλλάξεις μοτέρ. Αν θες να βάλεις εξακίνητρο 318AS και να το κάνεις turbo. Richter 69. Στο King of Europe drifter ένας με Mi 5Y39 και σε όλο το πίσω μέρος του αμαξιού είχε κάνει πατέντα. Θέλουν τόσο πολύ δουλειά τα Mi 5Y39 για να δρυφτάρουν? Όχι, δεν θέλουν καθόλου τόσο πολύ δουλειά. Ο συγκεκριμένος το είχε κάνει καθαρά για μείωση βάρους. Τζον Μανολούδης, καλησπέρα παιδιά. Γνώμη για Mercedes-Benz Y200W124, 1,8 diesel για πρώτο αυτοκίνητο. Ωραίο, ε. Ναι. Πρώτο στάδιο είσαι έτοιμος. Και μόνο που το σκέφτηκες μ' αρέσεις. Τι γράφει το Γουόν και Λόρντ? Σχετικά με τα roll bar, ένα σπόρο αμάξι σε πίστα, τι διαφορά και πόση θα έχει αν προσθεθεί το roll bar? Το roll bar κατά κύριο λόγο βοηθάει και στην ασφάλεια του οδηγού αλλά και στην ακαμψία του αυτοκινήτου. Όπως καταλαβαίνεις θα βοηθήσει και στο στρίψιμο του αυτοκινήτου, μιας και θα είναι πιο άκαμπτο. Ναι. Μίλτος Κα, πώς και πότε αρχίσατε να ντριφτάρετε? Το έχουμε ξαναπαντήσει αυτό. Πριν πολλά χρόνια, με τα καθημερινά μας αυτοκίνητα. Ναι. Εγώ το 11, με το 13 που ξέρετε. Τσε Μπιόρις, κάτι φθηνό για να πετάει κόλλος στις τροφές. MX5. Ναι, πλέον δεν είναι και αυτό φθηνό. Δεν είναι κανένα φθηνό. BMW, Y36, Y30, φθηνό. Τόλης Γιόλο, πόσα σιλαίτη υπάρχουν στην Ελλάδα και πόσα φτιάχνουν ακόμα? Υπάρχει το δικό μου, υπάρχει άλλο ένα γκρι που το είχε ένα φθηνό στην Αθήνα και τώρα πουλήθηκε σε ένα νησί, δεν ξέρω τι απέγινε. Και έχω δει και άλλο ένα κάπου θα μένω σε ένα γκαράζ. Νομίζω αυτά τα τρία είναι. Είναι λίγα, μια και η μετατροπή κοστίζει αρκετά και δεν την κάνουν πολύ. Είναι λίγο σπάνια τα πράγματα των προστινού μέρους. Θανάσης Βερεβής, καλησπέρα παιδιά, έχω ένα BMW 318Y36. Τελικά πάρα πολλοί έχουν BMW έτσι, ναι. 36R, 46R, μπράβο παιδιά, μπράβο. Να το κάνω turbo με κλειστό μοτέρ ή να βάλω ένα εξακλίνδρο μοτέρ για παιχνίδια, το θέλω, και αν το κάνω turbo πόσο άλογα μπορεί να πάει safe? Εγώ θα έλεγα να το κάνεις εξακλίνδρο, 2,5 λίτρο, γιατί με το 18R turbo θα πρέπει να βρεις καλά άτομα με το οποίο θα μπλέξει για να γίνει σωστά η δουλειά σου. Πιο safe θα είναι με το ξεκίνητο, ναι. Και θα είναι μαμά. Γιώργος Παπαϊωάννου, γνώμη για πρώτο αμάξι Fiat Punto GT. Τα αγοράζουν ακόμη, ε. Ωραίο αυτοκινητάκι. Από παλιά στην πιάζα της Κόντρας. Λοιπόν, Στέλιος 13, αξίζει πρώτο αμάξι BMW 330Y46 και πρώτο στάδιο πόσο άλογο μπορεί να φτάσει? Πώς ξέρεις, 46R. 330. Πρέπει να είναι εξακίνητρο 240. Ατμόσφαιρα, ναι. Πολύ ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο και αξίζει σίγουρα. MG Rover Group of Athens Greece. Εγώ είναι Rover 214 Cabrio και θέλω να του αλλάξω το μοτέρα και ναύλιο, το Honda Civic VTI B16A, αξίνα, το βάλιο και σε κόστος. Εγώ το κατάλαβα πάντως. Πάω περίπου. Εγώ το κατάλαβα πάντως. Να την κάνεις αυτή τη μετατροπή. Τώρα για κόστος ακριβώς δεν μπορώ να σε απαντήσω. Πάντως είναι πολύ καλή μετατροπή. Μα αλλά για τη γλώσσα μιλάει αυτός ο τύπος. King Whisper. Οπότε θα βγάλετε κανένα βίντεο με όλα τα αυτοκίνητά σας σαν break build. Καλή ιδέα γι' αυτό. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Τι είναι το break build? Μα δεν ξέρω. Πώς λες να το κάνουμε τότε κάποια στιγμή? Το βίντεο με όλα τα αυτοκίνητα. Βάγκος, Μαστόρια θέλω να πάρω BMW 318Y36 Cabrio και να του βάλω απάνω τουρμπάτο 18 μοτέρ. IS να το κάνω. Επίσης θέλω να του καθίσω προγράμματα σπορ και έκο και να μπορεί να κάνει σπορ και έκο και με βενζίνη και με αέριο. Γίνεται? Εντάξει, πολλά ζητά εδώ ο φίλος μας. Γίνεται με δύο προγράμματα πάντως, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πολύ σύγχρονο κέφαλο, ένα ανάγραφο κέφαλο. Θα φτιάχνει και καφέ. Που εκείνον όντως θα μπορεί να φτιάχνει και καφέ. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά. Ηλίας Γκέιμερ, θα έρθετε ποτέ LFC να θριάσει για drift? Α, και το πράσινο Σίλβιο πιανού είναι? Το πράσινο Σίλβιο, το λαχανίνι του Αντώνη. Θα πάμε να πάμε θριάσιο μια φορά. Είναι ωραία, θα έρθουμε θριάσιο κάποια στιγμή.
θα το ανακοινώσουμε κιόλας. Βασίλης GTR, άμα βάλεις μπλοκέ διαφορικό στο αμάξι, θα έχεις πρόβλημα στην όπισθεν. Όχι. Στέφανος NTF, ο φίλος μου Στεφανάκος Ονταφόπουλος. Drift Day στη Λάρισα, πότε ρε παιδες. Δεν ξέρουμε, ρε Στεφανάκο, πότε ακόμα θα έχουμε Drift Day στη Λάρισα. Όταν θα ξέρουμε, θα το μάθουμε και μπορεί να το μάθεις και πρώτος. George Papa George, πού βρήκατε τόσα λεφτά για τα αμάξι και εσάς? Λοιπόν, επειδή το ρώτησε και ένας άλλος πιο πριν, πού βρίσκουμε τόσα λεφτά, παιδιά? Όταν χρειαζόμαστε λεφτά για να κάνουμε κάτι στα αυτοκίνητα, κάνουμε έτσι και έρχονται λεφτά. Παόμ Χούλς Ξάντιση Παόμ Χούλς. Πόσο θα σου στοιχήσει να φέρεις ένα 2JZ στην Ελλάδα? Γύρω στα 2.500 πάντα μοτέρια αυτά. Θανάς, θεωρείται υπερβολή ότι θέλω 206 για πρώτο αμάξι, ρε παιδιά? Δεν ξέρω τι θέλουν οι άλλοι, αλλά εγώ είμαι τρελός με τις ανάγκες και αυτό είναι ο ρωτάζος. Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολή, απλά με το πάρει να είσαι λίγο προσεκτικός, γιατί δεν είναι και δεν συγχωρεί εύκολα λάθη ένα αυτοκίνητο, δυνατό αυτοκίνητο. Αντώνη Σίλβια, καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιο αμάξι θα μου προτείνατε για πρώτο? Ε30, FC3S, 206, Starlet GT, Α33, Civic, EG. Ποιο? Για διάλεξε. 206 εγώ λέω. Ή Ε30 ή 206, ανάλογα το budget. Λοιπόν, θέλω να σας δω και τους τρεις και... Μω μαλάκα, άκου εδώ. Θέλω να σας δω και τους τρεις σας βάθρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2018. 30, Αλμπέρτο, Άκης, Αντώνης. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Θα το προσπαθήσουμε. Καλή συνέχεια και μόνο drift. Λοιπόν, Δημήτρης Ουχ. Για να φτάσεις ένα Toyota Supra Mica 4 στο 800-900 άλογα, πόσο θα κοστίσει? Θα κοστίσει, θέλει. 25 χιλιάρικα, σίγουρα. Δεν όχι τόσο πολλά, αλλά θέλει. Σωτήρης Μπάρμπας. Άκη, έχω ξεκινήσει ένα drift project με σωληνωτή κατασκευή σασί και μοτέρες R20 Dead. Με καλύτερη συμπεριφορά στην πίστα, πώς να μοιράσω το βάρος, 50-50 ή μπροστά, και τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να πάρει έγκριση αγωνιστικού τύπου? Γίνεται σωληνωτό να πάρει αγωνιστικές? Αυτοκίνητο που δεν έχει αριθμό πλαισίων, να το πω καλώς, δεν μπορεί να πάρει αγωνιστικές πινακίδες, από όσο ξέρω με τα σημερινά δεδομένα. Όσο για την κατανομή βάρους, το 50-50 είναι το καλύτερο. Κωνσταντίνος Καλπάκης. Θερμά συγχαρητήρια και από μένα. Συνεχίστε έτσι και ακόμα καλύτερα. Καλή επιτυχία στα επόμενα σας βήματα. Όταν κάνετε με το καλό σχολείο, θα είμαι ο πρώτος και ο καλύτερος μαθητής. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Κώστας Ιωαννίδης. Για χρήση βολτάδικου αλλά και για παιχνίδια, μπάντες κτλ. Προτείνεται 8-βάλιδο ή 16-βάλιδο? Έχω ακούσει ότι τα 8-βάλιδα τσιμπάνε πιο εύκολα τον γκάζι. Ισχύει? Ανάλογα τον κινητήρα, δεν μπορώ να το απαντήσω. Το 8-βάλιδο είναι λίγο καλύτερα στα χαμηλά. Ναι, όντως. Αλλά το 16-βάλιδο έχουν καλύτερη απόδοση. Εγώ θα πρότεινα 16-βάλιδο. Αμάριος R35, 2JZ ή RB26 και γιατί? Εγώ RB26 γιατί είναι Nissan. Εγώ του JZ γιατί είναι Toyota, να το πας έτσι. Κώστας Χιονίδης, Toyota Celica GT4 γύρω στα 130 άλογα για πρώτο αμάξι? Φίλος ρωτάει. Honda Civic EK, EG, VTI 160 άλογα για πρώτο αμάξι? Εγώ Civic θα έλεγα. Κι εγώ ένα EG είναι ωραίο πολύ. Φόνο ST. Τι αυτοκίνητο θα προτείνατε μέχρι 9.000 πισωκίνητο και μέχρι 1.800 κυβικά? 9.000 καλό budget. Ναι. Μητρία. Μητρία 46. 1800 και δικά λεωρά. Γιατί πιο μητρία είναι δηλωμένο μητρία. Εντάξει, όλα. Μητρία 1800 στα χαρτιά. Φόνο εστί επίσης. Τι γνωρίζετε για τα φίλτρα DPF και EGR σε diesel? Γιατί μπουκώνουν και αν γίνεται να αφαιρεθούν? Τέλος η κατάργηση του μεσαίου γεωτελικού εξάτμισης και αντικατάσταση με απλό σωλήνα. Τι αρνητικά και τι θετικά έχει? Ελευθερώνεις τελείως την εξαγωγή σε ένα diesel και πετάς την EGR. Και κάνεις ένα καλό πρόγραμμα. Θάνος Ζιτ, τι γνώμη έχετε για το Plastic Dip, πόσο διαρκεί και πόσο εύκολο είναι να βάψεις μόνος? Λοιπόν, το Plastic Dip είναι καλό υλικό. Πες μου για την εμπειρία σου. Αλλά δεν είναι εύκολο να το βάψεις μόνος σου. Για όλο το αυτοκίνητο, μικρές επιφάνειες μπορείς να κάνεις. Άμα θες να βάψεις όλο το αυτοκίνητο μόνος σου, μην το κάνεις, γιατί εγώ το έκανα και το μετάνιωσα. Βασικά το ουσιαστικό του πρόβλημα που είδα εγώ προσωπική εμπειρία είναι ότι λερώνει, ρε φίλε. Δηλαδή το είχαμε πιάσει με λάδια στα χέρια. Είχε λερώσει και δεν καθάριζε. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το ξανακάνω. Μόνο σε μικρές επιφάνειες. George M. Θα φτιάχνατε ποτέ drift taxi? Θα φτιάχναμε drift taxi να μπορούσαμε να σας κάνουμε όλους βολτά. Τετραθέσιο. Πεντάρι. Ναι, ένα ωραίο πεντάρι, τετραθέσιο. Να είναι και άνετα μέσα. George M. Μπορεί κάποιος να έρθει όταν κάνετε προπόνηση με το αμάξι του για να τον βοηθήσετε να μάθει να driftάρει? Θέλουμε drift school. Εννοείται ότι μπορείτε να έρθετε. Ακόμα και στα drift day μας μπορούμε να σας συμβουλέψουμε για να γίνετε καλύτεροι. Δεν κρατάμε τίποτα για πάρτι μας. Ό,τι ξέρουμε. Μα γι' αυτό το λόγο γίνονται και τα drift day που το οργανώνουμε, για να γίνετε καλύτεροι σαν οδηγοί και να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Φίλοι Πασάβα, υπάρχει διαφορικό που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για drift και να κυκλοφορείς εύκολα στον δρόμο με αυτό? Ναι. Φυσικά. Τα δισκάτα.
Όλα και τα VLSD και τα Torsen καλά είναι. Βασίλης Τοσχύρης, τι θα λέγατε για MX5 Miata πρώτο αμάξι? Αξίζει ο κινητήρας του και γενικά σαν αμάξι θα το προτείνατε ή σας χαλάει κάτι πάνω του? Όχι, μια χαρά είναι. Πολύ καλό είναι. John Cooper Works, άκου ερώτηση. Ξανθιές ή μελαχρινές? Εγώ θα απαντήσω μελαχρινές για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, άκουσε με, δεν ξέρω και πόσο χρονών είσαι. Βασικά εγώ μέχρι τώρα, 30 χρονών που είμαι, έλεγα μελαχρινές δαγκωτό. Τώρα που έκλεισα τα 30, βάσει εμπειρίας θα σου πω ξανθιές, φίλε. Εγώ πάντως στην κοπέλα μου ξανθιές γνώρισα, τώρα είναι μελαχρινή, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Μπορείς να την αλλάζεις ανά ένα χρόνο. Βασίλης Λογιάδης, γνώμη για Mazda RX-8 και τι πρέπει να προσέχει ένας νέος ιδιοκτήτης του RX-8? Τα λάδια και την κρύα κίνηση. Αντώνης Σταματούδης, πότε ξανά Ρήσιο? Ήρθαμε στο Ρήσιο, στην κοπή της Πίτας. Τώρα εκεί έχει Βόρειο Ελλάδος πρωτάθλημα. Σίγουρα θα ξαναρθούμε στο Ρήσιο μέσα στη χρονιά. Και θα ίσως... το μάθω και με ανακοίνωση. Και ίσως σε κάποιο δικό μας event. Bill Gamer, ένα από πού είστε και δύο που μένετε και, και Λάρισα θα ξαναέρθετε? Είμαστε... Από Λάρισα, είμαστε Λάρισα. Από Λάρισα είμαστε. Φίλε, εδώ μένουμε και θα μας ξαναδεί σύντομα. Γιάννης Κοντός, καλησπέρα παιδιά, είμαι 19 και είμαι στο ψάξιμο για το πρώτο μου αυτοκίνητο. Είμαι ανάμεσα σε Corsa OPC, Ibiza Cooper 1.4, Polo GTI 1.4, Mini Cooper S και Fiat 500 Amber. Ποιο πιστεύετε είναι καλύτερο σε συνδυασμό οικονομία-δύναμη, ποιο θα προτείνατε, μαμά ή βελτιωμένα? Νομίζω Ibiza, όχι, Polo GTI νομίζω. Πολύ ωραίο και πανέμορφο πλέον. Ναι, ωραίο είναι. Polo GTI λοιπόν. Νίνος 875, καλησπέρα παιδιά, έχω δύο ερωτήσεις. Ένα, ποια είναι η διαφορά two-step, anti-lag και launch control? Και δύο, γνώμη για Subaru Impreza ως πρώτο αμάξι, να βαθμίσεις αξιοπιστία και ό,τι σχετικό. Άλλο το anti-lag, άλλο το launch control. Το λέω... Και άλλο το two-step. Όσον αφορά το anti-lag, κάναμε ένα βίντεο με τον προγραμματιστή μας, τον άλλο τον Άκη. Θα σου αφήσω ένα link εδώ πάνω να πατήσεις το βίντεο να το δεις τι είναι το anti-lag. Και επειδή είναι μεγάλη κουβέντα, θα κάνουμε ένα βίντεο ξεχωριστό και για το launch control και για το two-step. Σημασία έχει ότι βοηθάει στο σπουλάρισμα των turbo αυτοκινήτων. Εκεί είναι η βάση και των δύο πραγμάτων που ανέφερες. Ναι, γνώμη για Subaru Impreza, πολύ καλό. Άμα είναι turbo και από αναβαθμίσεις είναι πολύ εύκολο. Παίρνει εύκολα άλλο. Άλλα. Συνεχίστε έτσι γερά μόνο τρίτη. Εδώ τι γράφει, μα τι όνομα είναι, FMC Giver 4. Έχω ένα Y30 και θέλω να του βάλω ένα δυνατό μοτεράκι για καθημερινή χρήση. Αλλά άμα λάχει, κάνα μη 5 από δίπλα να του ρίχνω καμιά φάπα. Να βάλω 2JZ S85 V10 LS3. LS3 έτσι για τη διαφορά, ρε φίλε. Κωνσταντίνος Παπαδήμος. Και άμα βρει, θέλω και εγώ ένα. Κωνσταντίνος Παπαδήμος. Το Λουκά Παπαδήμο, τι τον έχεις? Υπάρχουν στο εμπόριο υγρά τα οποία τα βάζουμε σε ποσότητα 50-50 με το λάδι και σε περίπτωση που έχουμε από κάπου διαρροή, φλατζάκια, τσιμουχάκια, την σφραγίζουν, τα γνωρίζετε, κάνουν όντως δουλειά. Υπάρχουν κάτι πρόσθετα λιπαντικού που δεν είναι 50-50, βάζει πολύ μικρότερη ποσότητα και ψιλοσφραγίζει κάποιες μικροδιαρροές. Όντως. Αυτό είναι μόνο. Ναι. Red Lemon, περνάς χταίο άμα έχεις κάνει engine swap? Περνάς απ' έξω και τους χαιρετάς. Περνάς. Κίτσος STI. Γεια σε όλους. Αυτή η ερώτηση απευθύνεται κυρίως στον Άκη. Είμαι τρίτη ηλικίου, πηγαίνω σε PAL στην ειδικότητα τεχνικών οχημάτων και θέλω στο μέλλον να ασχοληθώ με τα αυτοκίνητα σε οτιδήποτε δουλειά. Πρώτον, πόσο εύκολο είναι να περάσω σε κάποιο ΤΕΙ και ποια ακριβώς είναι η σχολή που θα χρειαστεί να ακολουθήσω προκειμένου να γίνω μηχανικός και με τι δουλειές θα μπορώ να ασχοληθώ που να έχουν σχέση με αυτοκίνητα? Δεύτερον, γνώμη για 16 Impreza για πρώτο αμάξι με σκέψη για βελτίωση όσο περνάει ο καιρός. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Μόνο τρίτη. Να διαβάσεις, να περάσεις ένα ΤΕΙ και να πας σχολή μηχανικός αυτοκινήτων, να αποφοιτήσεις με το καλό και θα ανοίξεις ένα δικό σου συνεργείο. Αν πραγματικά σου αρέσει, θα το καταφέρεις. Όσο για το αυτοκίνητο, είχε αυτοκίνητο ρωτάει για η Impreza. Ναι. Μια χαρά είναι. Αν και δεν τα πολύ συμπαθώ τα boxer, αλλά είναι καλό αυτοκίνητο. Κώστας Πάνου, σε ένα S13, άμα θες κάτι αξιόπιστο για swap, θα χρησιμοποιούσατε stock ένα JZ επειδή έχει εξ αρχής ένα turbo ή ένα stock από μέσα του JZ με ένα μικρό turbo π.χ. Γκάρι? Λογικά θα έχει πιο πολλά άλογα του JZ, αλλά από πλευράς αξιοπιστίας και διαφοράς κόστους, τι θα επιλέγατε ως ένα αρχικό setup? Τα δύο turbo, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, έχουν πολλά προβλήματα, όπως και η υπερθέρμανση στο μικρότερο engine bay. Εγώ και μόνο για το κόστος επιλέγω ένα JZ. Ακριβώς και εγώ γι' αυτό θα επέλεγα ένα JZ. Σίγουρα το 2JZ είναι καλύτερο, σαν μοτέρ, είναι και τρίλιτρο. Εσύ? Ένα JZ είναι πολύ πιο εύκολο στη μετατροπή και δεν χρειάζεται τόσο πολλά πράγματα όπως το 2JZ. Νικόλας Πίχας, ποιο είναι το πιο δυνατό αυτοκίνητο από την ομάδα σας?
του Άκη το γαλάζιο, αυτό που έχει και φωτογραφία προφίλ από τη βλέπω, Νικόλα. Έλα, αφού σου αρέσει τώρα. John S13, S13 σε α18, φίλτρο εξάτμιση, αύξηση πίεση, intercooler, πρόγραμμα, ηλεκτρικά βεντιλατέρ, ενισχυμένο συμπλέκτη, σκληρότερε βάσει μηχανή, αναρτήσει coil over, βελτίωση γωνιών, κόντρε, καθίσματα, ζώνε, τιμόνι, μπλοκέ διαφορικό, roll cage και αραγωγό κάπου. Πόσο θα κοστίσει περίπου? Εντάξει, εσύ τα βάλε όλα εκτό από S20. Δεν μπορεί να φτάσει και δεκάρικο, Σίγουρα. Όλα αυτά σίγουρα, ναι. Βλαδίμηρος Κυρσανίδης, τι προτιμάτε, κάστρα blow-off εσωτερικού ή εξωτερικού τύπου? Προτιμάμε καθόλου κάστρα. Μαρκόπουλος Άγγελος, γνώμη για Suzuki Swift GTI 91 και Citroën Saxo 2002 για πρώτα αυτοκίνητα. Ωραιότατο, φθηνό, οικονομικό και διαβολάκι. Και τα δύο. Κάνει τόφου ο Σπυράκος. Λοιπόν, στο προηγούμενο Q&A είπε Αλμπέρτο για μια πεντάρα για drift, αλλά η φάση θα γίνει με μουλτιπλά μετατροπή πισωκίνητο. Τρεις μπροστά, τρεις πίσω. Καλό. Χάρη Κάντζο, πότε θα πάμε για καφέ? Το κανονίσιμο φιλαράκι. Όταν έρθεις Λάρισα ή όταν έρθουμε εμείς Αθήνα. Πάνω Στάσος, Αλάνια, έχω τρεις μέρες που κοιμάμαι ξημερώματα για να δω όλα σας στα βίντεο. Συνεχίστε την τρέλα σας, τρελαίνετε και εμάς με αυτά που κάνετε. Να είσαι καλά ρε Πάνος, ευχαριστούμε. Χάρης Μιλωνέ, γεια σας παιδιά, θα ήθελα να ρωτήσω τι κινητήρα προτείνετε για N16, έτσι με παραπάνω λογάκια από το μαμά, και γιατί κάποιος να αλλάξει από S20 και να βάλει VVL. Το VVL είναι μια τεχνολογία σαν τα VTEC, έχει παραπάνω απόδοση και πολύ μεγαλύτερη ευστροφία. Οπότε VVL δαγκωτό. Πρόσφατα κάναμε ένα. Οπότε αυτό γιατί το προτείνεις και σαν μοτέρ, έτσι, είναι 16. Πάνω Σνίκ, καλησπέρα μάγες, να ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου. Πρώτον, ποια είναι η γνώμη σας για τουρμποβενζινοκινητήρες μικρού κυβισμού, 1000-1400 κυβικά? Βλέπω πολλές μάρκες να έχουν διάφορες εκδόσεις τουρμποκινητήρων, ίδιων κυβικά, αλλά διαφορετικών αλόγων. Π.χ. 1000 κυβικά με 95, με 100, με 110 άλογα. Πώς επιτυχάνεται αυτή η πληθώρα αλόγων? Ευχαριστώ και μόνο. Τρίτη. Με διαφορετικά περιφερειακά, με διαφορετικό πρόγραμμα στον εγκέφαλο, έτσι επιτυχάνονται αυτές οι διαφορές στα άλογα. Σάκης 13, καλησπέρα παιδιά, ήθελα να ρωτήσω τι δουλειά κάνετε και αν στο Ζούφου Garage μπορώ να έρθω για να φτιάξω το αμάξι μου με πληρωμή βέβαια, ή αν το έχετε για εσάς σαν ομάδα αποκλειστικά. Καλή συνέχεια κτλ. Εννοείται Σάκη ότι μπορείς να έρθεις στο Zerofax Garage να φτιάξουμε το αμάξι σου, ο κύριος από εδώ θα το φτιάξει. Ζωτ Τοζ, τι είναι υπερκύβηση ενός κινητήρα? Είναι υπερ κύβηση, όταν ανεβάζουμε τα κυβικά του. Τώρα με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει, αν το ρωτήσει κάποιος θα το μάθεις. Θέμη Σκέβης, καλησπέρα παιδιά, καταρχάς συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε και συνεχίστε δυναμικά και με επιτυχίες. Θα ήθελα να ρωτήσω τι βελτιώσεις μπορώ να κάνω στο Opel Astra GTC 1,390 άλογα turbo diesel που έχω και γενικότερα τι βελτιώσεις μπορούν να πάρουν οι πετρελοκινητήρες. Δεν θα ήθελα να χάσω αξιοπιστία και οικονομία όσον αφορά στα καύσιμα. Εννοείται πως το αυτοκίνητο το έχω για καθημερινή χρήση. Σας ευχαριστώ και τον Μπουρτέρα. Τα έχουμε ξαναπεί, τα βασικά, ελεύθερο φίλτρο στην εισαγωγή, ένα καλό πρόγραμμα κατάργηση GR και TPF και με ελεύθερη εξάπνιση. Και είσαι έτοιμος να μπει στη μάχη. Θα είσαι ασφαλής, θα είσαι πιο δυνατός και θα είσαι και πιο χαμηλά στην κατανάλωση καυσίμου. Χλωμό Κουνουπίδη, γιατί δεν υπάρχουν Mercedes drift cars στην Ελλάδα, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος? Κάτι ξέρει αυτός. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, απλά δεν τα προτιμούν. Ξέρω εγώ, δεν βγάζουν και πολλά πράγματα για αυτά τα αυτοκίνητα. Constantine Stranger, πρώτη ερώτηση, ποια είναι η γνώμη σας για τον diesel, για τον diesel drift άμαξα, κάνουν για αυτή τη δουλειά? Δεύτερη ερώτηση, τι είναι πιο σημαντικό στον drift, η ήπη ή η ροπή? Υπάρχει κάποια ιδανική αναλογία αυτών των δύο όσον αφορά τον drift? Τρίτη ερώτηση, τα Y21 BMW κάνουν για drift ή είναι πολύ γερασμένα γι' αυτό? Χάρηκα πολύ που σας είδα στις αίρες, ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να σας δω ξανά από κοντά, μόνο τρίτη. Diesel ναι, πολύ ροπή ναι, για τον drift. Y21 γιατί όχι, ναι και αυτό. Y21 με 530 κινητήρα diesel, 200 άλογα μανίσιο, το κάνεις ένα πρώτο στάδιο βελτίωση και πάει 300 σύν. Και θα στρίψει την καρότσα με 80 κιλό ροπή που θα βγάλει. KH, τι γνώμη έχεις για Hyundai Coupé 1996 και δεύτερο στάδιο, να το συνεχίσω? Όχι. Κάθετος. Φίλοι Πάκος, πείτε ένα σχετικά φθηνό ιαπωνικό drift car και πόσο είναι περίπου το budget. Είναι 13 φίλε, είναι 13, ναι, για drift car καθαρά, η DMX5 δεν μπορείς, θέλει και εκείνο πάρα πολύ χρήμα. S13 λοιπόν. Το S13 μπορεί να φαίνεται ακριβό παιδιά στις αγγελίες του car, αλλά είναι φθηνό σαν drift car να ξέρετε, σε σχέση με αυτά που χρειάζονται τα άλλα. Θέλει λίγα πράγματα. Ιαπωνικό έτσι. Tom Ποντίκης, εγώ ξέρω ότι το Blaze 13 μια χρονιά το είχατε βγάλει για πούλημα. Ναι, το πουλούσαμε την αλήθεια να πάρουμε ένα Toyota Supra, αλλά τελικά αναθεωρήσαμε τα σχέδιά μας και μείναμε στο Supra. Γιώργος Τσάβος,
Πόσο κοστίζει μια μετατροπή Silate και είναι εύκολο να γίνει και να βρεθούν τα εξαρτήματα ανταλλακτικά? Περίπου στα 2.000 κοστίζει για να πάρεις όλα τα πράγματα. Δύσκολο να τα βρεις, εύκολο να το κάνεις. Ραφ Γκέκας, Opel Zafira 1,6 CDTI 150 άλογα, σηκώνει πείραγμα. Άνετα, άνετα. Όλα τα άλλα πετρέλαια. Γιώργος Καλομύρης, σκέφτεστε κάποιο Supra project στο μέλλον? Να είναι, πόσα άλογα, συνεχίστε δυνατά. Εννοείται, το Supra είναι σχεδόν dream car. Drift Team 1992, παιδιά, ασχολούμαι να μπει με διπλά Weber, κάνουμε δουλίτσα για αρχή. Μια χαρά θα είσαι, φίλε, θα τα ρυθμίσει καλά μόνο. Όλα το διαφορικό και όρμα. Danger Reed 2001, εγώ αν κάνετε σχολή για drift κατευθείαν, πάρτε τα χρήματά μου. Take my money. Ζήτε κάπα comedy. Άρε, για σας ξενυχτάμε. Τι ωραία σχόλια είναι αυτά, για αυτά τα σχόλια τα γράφετε πιο συχνά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Απαντήσαμε σε όσες περισσότερες ερωτήσεις από εσάς μπορέσαμε, μιας και οι ερωτήσεις σας έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολλές και μεγάλες. Κάποιες μεγάλες τις αφήσαμε για κάποιο ξεχωριστό Q&A ή Part 2 ή κάπως, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Αλλά γιατί δεν μπορεί να βγαίνει το βίντεο ανεξέλεγκτα τεράστιο. Όσοι δεν πήρατε τις απαντήσεις σας σε αυτό το βίντεο και τις είχατε κάνει στο 6, να τις ξανακάνετε στο 7. Για να τις απαντήσουμε στο 8. Εμείς απαντάμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση στα σχόλιά σας και είμαστε εδώ να σας λύσουμε κάθε απορία στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας λοιπόν, ναι. Και τα ξαναλέμε. Γεια σας, παιδιά.